Νομίζω εδώ. Α, αυτό ήταν. Πω, 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 πω. Το εξολόθρευσα. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Ark Survival Evolved. Σε αυτό το επεισόδιο δεν είμαι στο δικό μου σερβερ. Είμαι στο σερβερ που έχουμε μαζί με τον Χρήστο, στο χάρτη Ragnarok. Αυτό θα είναι ένα special επεισόδιο. Είμαι εδώ στο δάσος που έχει φτιάξει ο Χρήστος, έξω από τη βάση μας. Τι είναι αυτό, γιατί είναι μπλε αυτό το δέντρο, να το πω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν μ' αρέσει, πάω να φύγω από εδώ. Όπου, πού έμπλεξα, Παναγία μου. Λοιπόν, αυτός εδώ ο σερβερ είναι ένα σερβερ που αγοράσαμε εγώ μαζί με τον Χρήστο και τον Γιάννη και μας βοήθησε και ο Λάμπρος στο οικονομικό κομμάτι. Δεν θα παίζει εκείνος εδώ, απλά βοήθησε. Αυτός εδώ ο σερβερ είναι 10 θέσεων, χωράνε μέχρι 10 άτομα μόνο, γιατί δεν είχαμε παραπάνω λεφτά να πάρουμε μεγαλύτερο σερβερ. Αλλά αν δούμε μεγάλη ανταπόκριση από εσάς, θα δούμε τι θα κάνουμε. Μπορεί να αγοράσουμε και άλλες θέσεις, δεν ξέρω. Ας μαζευτεί ο κόσμος με το καλό και θα δούμε. Λοιπόν, εγώ φυσικά δεν σταματάω τη σειρά που κάνω στον άλλο σερβερ, στο The Island, οπότε μην γράφετε κάτω σχόλια να μην σταματήσω την άλλη σειρά ή να παίζω εδώ ή οτιδήποτε. Εδώ τώρα κάνω έκτακτο επεισόδιο. Δεν θα κάνω εδώ επεισόδια, εκτός και αν έχω κάτι να δείξω όπως σήμερα. Εδώ θα παίζω μόνο με τον Χρήστο και θα ανεβάζει ο Χρήστος τα επεισόδια στο δικό του κανάλι. Θα σας έχω κάτω στην περιγραφή το link για το κανάλι του Χρήστου, ώστε να πηγαίνετε να βλέπετε τα επεισόδια που γράφουμε μαζί. Παίζω και εγώ μαζί με τον Χρήστο. Μέχρι πριν λίγο καιρό, παίζαμε με τον Χρήστο στο Ragnarok σε έναν άλλο σερβερ ξένο. Σε έναν αγγλικό σερβερ, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Ο οποίος είχε πολλά προβλήματα, πάρα πολύ lag, κράσαρε ο σερβερ συνέχεια, κόλλαγε, έπεφτε, έκανε rollback, χάναμε πολλές ώρες δουλειάς που είχαμε κάνει γιατί μας τα γύρναγε πίσω. Και αποφασίσαμε να μεταφέρουμε όλα μας τα πράγματα σε αυτό το σερβερ, σε ένα δικό μας σερβερ, που να έχουμε εμείς τον έλεγχο και να μην εξαρτώμαστε από τον κάθε άσχετο admin, ας πούμε, που κάνει βλακίες και κολλάει το σερβερ. Έτσι λοιπόν μεταφέραμε όλα μας τα πράγματα, όλα τα ζώα που είχαμε στο πιο κοντινό μας obelisk και ήρθαμε εδώ, τα κατεβάσαμε, μας πήρε περίπου 2 μέρες όλη αυτή η διαδικασία και τα φέραμε πάλι όλα εδώ. Ένα προβληματάκι μόνο με το δράκο μας. Παρόλο που λέει level 94, τα στατιστικά του είναι σαν να είναι level 1, είναι χάλια. Δεν πειράζει, θα κάνουμε tame άλλο. Όχι tame, breed. Θα κλέψουμε ένα βουλάκι και θα κάνουμε άλλο δράκο. Λοιπόν, γιατί έχω έρθει εγώ εδώ τώρα σε αυτό το χάρτη. Στο παλιό σερβερ, σε αυτό εδώ το σημείο υπήρχε μια γέφυρα που μας πέρναγε απέναντι εκεί πέρα. Λοιπόν, και εγώ έχω έρθει τώρα εδώ για να φτιάξω αυτή τη γέφυρα όπως την είχαμε και στο παλιό σερβερ, για να μπορούμε να περνάμε απέναντι. Όσοι είχατε δει τα επεισόδια του Χρήστου, θα θυμάστε ότι την είχα κάνει πέτρινη αυτή τη γέφυρα. Σήμερα λέω να την κάνω γυάλινη. Έχω φτιάξει ήδη 10 γυάλινα foundation και θα πάω να ξεκινήσω. Έχουμε εδώ πολύ κρύσταλλο, έχουμε πολύ μέταλλο. Cementic paste πρέπει να έχουμε 714. Πιστεύω θα μας φτάσουν τα υλικά. Αν δεν μας φτάσουν θα πρέπει να κάνω μια διακοπή να πάω να μαζέψω κι άλλα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινάει κάπου εδώ το πρώτο foundation. Κάπου εδώ. Και να πηγαίνει απέναντι εκεί κάπου, κάποιο ίσιο σημείο. Δεν ξέρω, να πηγαίνει εδώ. Μπορώ να δω λίγο έτσι. Να πάρουμε την ευθεία να δούμε
πώς φαίνεται, το πρώτο foundation είναι το πιο σημαντικό. Αν πει λάθος το πρώτο foundation, όλα τα άλλα θα μπουν λάθος μετά. Οπότε δίνω λίγο περισσότερη προσοχή στο πρώτο foundation. Καλούτσικο μου φαίνεται. Λοιπόν, θα το βάλω κάπου εδώ. Δεν βαριέσαι. Τσάπα είναι. Τσάπα δεν είναι. Λοιπόν, θα βάλω άλλο ένα δίπλα και αυτό θα το πάρω προσωρινά. Ακόμα δεν ξέρω πώς ακριβώς θα βγει. Θα ξεκινήσουμε. Καταρχάς θέλω να βάλω όλα τα foundations κάτω, τα οποία θα κάνουν υποστήριξη για την κυρίως γέφυρα. Έτσι. Έτσι. Παίρνω αυτό πίσω. Τώρα αυτό μπορεί να είναι λίγο βαρετό, αλλά θέλω να σας το δείξω για να ξέρετε πώς φτιάχνετε μια γέφυρα. Φτιάχνουμε πρώτα όλη την υποστήριξη από κάτω, όπως θέλουμε κι άλλα. 1, 2, 3, 4, να κάνω άλλα 5. Φτιάχνουμε πρώτα όλη την υποστήριξη από κάτω και μετά θα βάλουμε τα ceilings. Και το καλό που έχει το S+, είναι ότι μπορούμε αυτά να τα κάνουμε τελείως διάφανα και να μην φαίνεται ότι έχουμε υποστήριξη. Να φαίνεται ότι είναι στον αέρα, ας πούμε. Λοιπόν, foundations, glass. Άλλα 5. Πολύ ωραία, έτοιμα. Sorry, πού πάμε. Για πάμε να τα βάλουμε. Να δούμε πώς θα γίνει. Ναι. Θα χρειαστούμε αρκετά ακόμα. Πόσα έχω, αλλά ένα έχω πάνω μου. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι κόλπο θα κάνω. Για να ξέρετε. Κρύψουμε τα ονόματα. Θα φτιάξω άλλο ένα, νομίζω θα χρειαστώ. Και έχουμε εδώ 21 stone foundations, τα οποία θα τα πάρω για προσωρινή χρήση. Ωχ, βάρινα. Δεν θα τα πάρω και τα 21, θα πάρω τα μισά. Θα πάρω 11. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα θέλω να βάλω το επόμενο foundation δίπλα σε αυτό, αλλά ψηλά. Οπότε θα βάλω εγώ stone foundations για να πάρω την ευθεία να ανέβω πάνω. Θα χρειαστώ όμως τη βοήθεια ενός πτηνού για να φτάσω εκεί ψηλά. Θα πάρω το Archentavis, το οποίο μπορεί να σηκώσει αρκετό weight. Στρίβει καλά και είναι σχετικά αργό, οπότε μπορούμε να κάνουμε κινήσεις με ακρίβεια. Να πάμε εδώ πάνω και να βάλουμε άλλο ένα. Και τώρα νομίζω μπορούμε να βάλουμε το glass εδώ δίπλα. Και αν έχω το demo gun επάνω μου, το έχω, μπορώ να πάρω πίσω αυτά εδώ. Δεν βλέπω καλά, με ενοχλεί το φτερό. Έχει άλλο ένα εκεί. Οπότε τώρα τελειώνει εδώ που είναι αυτό το foundation. Και αυτό εδώ το foundation είναι ακριβώς δίπλα στο άλλο. Απλά είναι λίγο πιο ψηλά. Ήταν κακό ζάκι εδώ, δεν έχει. Ωραία, κατεβαίνω εδώ. Και τώρα πρέπει να βάλουμε το επόμενο δίπλα σε αυτό, το οποίο δεν λοκάρει κάπου, οπότε πρέπει να το σηκώσω εγώ λίγο πιο ψηλά και μετά να το λοκάρω αυτό εδώ και να πάρω αυτό πίσω. Είδατε πόσο εύκολο είναι. Από ό,τι βλέπω θα χρειαστώ κι άλλα. Θα τα κάνω πέτρινα για να τα μετρήσω. Λοιπόν, είναι 1, 2, πόσο ψηλά θέλω να το σηκώσω. Καλά είναι εδώ, καλά είναι εδώ.
Οπότε θέλω άλλα δύο γυάλινα foundations. Πάρε και αυτό. Ωραία. Πάω να τα κραφτάρω και ξανάρχομαι. Θα χρειαστώ και ceilings και ράμπες. Λοιπόν, να βάλουμε τώρα αυτά για την ώρα και θα τα μετρήσουμε. Πάμε πάλι το ίδιο, αυτό και αυτό. Και λάθος. Αυτό και αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα είναι η γέφυρα. Θέλω να έτσι. Η οποία φυσικά δεν θα είναι τόσο στενή, θα την κάνουμε πιο πλατιά. Σκέφτομαι να την κάνω 5 πλάτος, ίσως και 7, δεν ξέρω. Με ενοχλεί λίγο και το καράβι που έχει βάλει εδώ ο Χρήστος. Ίσως πρέπει το καράβι να πάει λίγο πιο... λίγο... ποιο είναι το μπροστά τώρα και ποιο είναι το πίσω. Μάλιστα, θα το πάω λίγο πιο εδώ το καράβι. Θα φτιάξω τη γέφυρα και αν έχει χώρο θα το ξαναπάω μπροστά το καράβι. Sorry Χρήστο, αλλά με ενοχλεί λιγάκι. Πώς κατεβαίνω εγώ. Ωραία, πού είναι το αρτζεντάβις, ναι το. Να μετρήσω τώρα πόσα ceilings χρειάζομαι. Και θα χρειαστώ άλλα τόσα foundations για την άλλη πλευρά, γιατί θα έχει σε δύο σημεία υποστήριξη. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Δεκαπέντε, δεκάξι, δεκαεφτά. Νομίζω 17. Οπότε θέλω να κραφτάρω 17 foundations και 17 ceilings. Να δούμε πώς θα βγει. Μάλλον δεν είναι 17 ceilings. Γιατί κάποια θα πρέπει να γίνουν ράμπες. Πού πάω από εδώ. Λοιπόν, πόσες ράμπες είναι. Για να δω. Αυτό είναι το Super Spyglass, το οποίο μπορώ να ζουμάρω όσο θέλω. Είναι φοβερό. Μία ράμπα. 2, 3, 4, 5, περίπου 6. Άρα 11 ceilings και 6 ράμπες. Για να δω. Θα δοκιμάσω πρώτα αυτό. Ceilings. Ceilings. Λοιπόν, 11 ceilings και ξέρεις τι, θα κάνω άλλο ένα, 12 ceilings και ράμπες θα κάνω 7. Έτσι. Και θέλω σίγουρα 17 τουλάχιστον foundations για να κάνουμε την υποστήριξη από την άλλη άκρη. 17. Λοιπόν, αυτά εδώ τώρα θα αργήσουν να κραφταριστούν, οπότε τα ξαναλέμε σε λιγάκι που θα είναι όλα έτοιμα. Λοιπόν, τελευταίο foundation κραφτάρι. Έτοιμο. Μπορώ να τα σηκώσω όλα αυτά. Είμαι τόσο δυνατός, όχι δεν είμαι. Καλά, ας τα foundations εδώ. Όχι, πάλι δεν μπορώ. Άσε και αυτά. Ναι. Κάτι γίνεται. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή. Σιγά σιγά δεν βιαζόμαστε. Φέρε μου τα ceilings. Ναι. Ωραία. Εγώ τώρα θα συνεχίσω δίπλα από αυτό εδώ το foundation και θα βάλω στον αέρα ένα ceiling, το οποίο επειδή είναι S+, έρχεται και ταιριάζει τέλεια. Και θα συνεχίσω αυτό εδώ το ceiling μέχρι πέρα.
κανονικά. Όταν από ένα foundation βάλεις δύο ceilings, μετά το τρίτο δεν σε αφήνει να το βάλεις, επειδή δεν έχει υποστήριξη. Πρέπει στο δεύτερο να βάλεις ένα pillar και μετά να συνεχίσεις να βάλεις άλλα δύο και μετά πάλι pillar κτλ. Αλλά εμείς επειδή έχουμε βάλει όλη αυτή τη γραμμή με τα foundations από κάτω, παρόλο που δεν ακουμπάνε με τα ceilings, όχι ένας καρνόταυρος. Παρόλο που δεν ακουμπάνε με τα ceilings, 280, είναι καλό level. Κάτσε, πρέπει να το σκοτώσουμε. Πρέπει να το σκοτώσουμε, να μην έρθει από εδώ. Πού είναι το γκριφίν, να το. Παίρνουμε εδώ το super γκριφίν του Χρήστου. Πού είναι. Νομίζω εδώ. Α, αυτό ήταν. Πω. Το εξολόθρευσα. Ωραία. Τίποτα άλλο κακό στην περιοχή, δεν βλέπω. Όχι. Ευχαριστούμε, Γκρίφιν, για τη βοήθειά σου. Ω, κάτσε κάτω. Τι κάνεις, γιατί χοροπηδάς. Τέλεια. Πω, είναι λίγο δύσκολο στο χειρισμό. Συνεχίζουμε. Βάζουμε ceilings. Τσακ. Μέχρι... εδώ γιατί δεν αφήνει... Τόσο πάνω, θα το δούμε. Θέλω να πάω από την άλλη άκρη τώρα και να αρχίσω να κατεβάζω ράμπες κάτω. Θέλω να πάμε το Αρτσεντάβης. Είναι πιο εύκολο στο χειρισμό. Δώσουμε τις ράμπες. Και πάμε προς τα κάτω. Τσεκ. Πολύ ωραία. Νομίζω άλλη μία θέλει. Και εδώ είμαι στο κατάλληλο ύψος. Θέλει άλλη μία. Γιατί. Θέλει support. Περίμενε. Ναι. Δώσε μου αυτά εδώ πίσω. Δώσε μου και αυτά πίσω. Και θέλω αυτά να τα βάλω λίγο πιο ψηλά, έτσι εκεί. Βλέπετε, όχι εκεί κάτω που ήταν. Να τα βάλω εδώ. Έτσι. Για να δούμε τώρα. Να πάμε απ' έξω να παλεύει καλύτερα. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Πολύ ωραία. Άλλο ένα και μετά θέλουμε ράμπα. Ράμπα γιατί δεν μπαίνεις. Ενώ αν ήθελα ceiling, ceiling θα μπαίνει. Ράμπα. Α. Για να πάρω το ceiling. Θα χάσουμε τη ράμπα. Α, μια χαρά. Μια χαρά. Έτοιμο. Έτοιμη γέφυρα. Ναι, έτοιμη γέφυρα. Λοιπόν, και okay, έχει έτοιμη γέφυρα. Έτοιμη. Ένας άνθρωπος, ναι, μπορεί να έρθει εδώ. Και να ανέβει και όλα τέλεια. Εντάξει, εδώ δεν θα μείνει ακριβώς έτσι. Αυτά εδώ, επειδή είναι S+, μπορούμε να τα αλλάξουμε και να τα κάνουμε stairs. Να τα κάνουμε όλα. Που απογυαλίζει και ο ήλιος. Stairs. Ναι. Έχουμε γυάλινες σκάλες. Ό,τι καλύτερο. Για να το δούμε από μακριά. Α, ρε, είναι φοβερό. Φοβερό. Ωραία, λοιπόν, εγώ τώρα... Κοιτάξτε τι πρέπει να κάνω. Έχω κανένα stone foundation, έχω 3. Νομίζω με φτάνουν. Θα πάω 1, 2...
Για να δούμε. Αυτό το foundation κάνει support στο ένα διπλανό του. Αυτό θα του κάνει αυτό. Ωραία. Και εδώ θέλω να βάλω γυάλινα, τα οποία τα έχω μέσα στο σπίτι. Και πάω να τα πάρω ευθύς αμέσως. Ξέρεις τι, για να μην βαρύνω, θα αφήσω αυτά εδώ. Και πάω να πάρω τα foundations μέσα από το σπίτι. Αυτά εδώ, βάλτε τα εδώ. Για άλλο έχω τίποτα. Και τώρα θα κάνουμε τη δεύτερη γραμμή που θα είναι παράλληλη με την πρώτη, για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο πλατιά τη γέφυρα. Εδώ. Έτσι. Πάμε εδώ κάτω. Πόσο χαμηλά ήταν το άλλο, είναι στο ίδιο ύψος, ε. Ακριβώς στο ίδιο ύψος το βλέπω. Δεν μπορώ εδώ όμως, είναι πολύ χαμηλά. Πάμε εδώ, βάμε μην έχουμε το ίδιο πρόβλημα με πριν, αλλά εντάξει, θα το λύσουμε. Δεν θέλω να μπει στο έδαφος, θέλω να πας εκεί. Τέλεια. Εδώ τώρα θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Ναι, θέλω να το βάλω λίγο πιο πάνω αυτό, οπότε θα χρειαστώ πέτρινα ceilings. Έχω ένα εδώ. Ας αυτά μέσα για να μπορέσω να σηκώσω όλα τα πέτρινα ceilings που έχουμε μέσα στο σπίτι. Δεκαοχτώ, μια χαρά είναι. Ωραία, πάρε τα μισά πέτρινα ceilings και δώσ' μου τα glass foundations. Και τώρα θα βάλω εδώ, εδώ πέτρινο. Πού μπήκε? Εδώ μπήκε, αλλά γιατί είναι μαύρο? Μάλλον όταν βρέχεται η πέτρα γίνεται μαύρη. Όχι, δεν βγαίνει σωστά. Θα πρέπει να βάλω και εδώ γυάλινο και μετά να ανέβω πάνω με πέτρινα και να βάλω γυάλινο το διπλανό του. Το οποίο μπορεί να πάει και εδώ κάτω. Το προτιμώ. Εδώ θα μπει. Βγάλε αυτά. Τέλεια. Μπορώ να βάλω ένα γυάλινο εδώ. Μπορώ. Και το επόμενο πρέπει να πάει εκεί πάνω. Θα μπορούσα να βάλω εκεί το γυάλινο. Θα μπορούσα. Δεν ξέρω αν θα δίνει support όμως. Θα το δούμε. Για την ώρα θα χρειαστώ πάλι το Argentavis για να ανέβω λίγο πιο ψηλά. Εδώ. Βάλω αυτό και αυτό και αυτό. Και εδώ θα μπει το γυάλινο. Και πρέπει να έρθω κάπου στο ίδιο ύψος με το άλλο. Οπότε... Τι έκανα? Κάτι κακό έκανα. Δεν ξέρω τι έκανα, αλλά έχασα ένα foundation. Δεν πειράζει. Δεν μπορώ να το βάλω αυτό. Εδώ, μπορώ. Θέλω. Δεν θέλω. Θέλω να βάλω... Α! Έβαλα το γυάλινο πάνω από το πέτρινο. Οκ. Δεν έχω άλλο γυάλινο. Βάλω εδώ το πέτρινο. Και το γυάλινο βάλω το από πάνω του. Εκεί. Πάρε πίσω αυτό
Και θα χρειαστώ νομίζω άλλο ένα γυάλινο εδώ. Ναι. Το οποίο δεν το έχω όμως. Okay. Γραδιάζει κιόλας τώρα. Καταλάβατε περίπου πώς το κάνω. Οπότε επειδή έχει περάσει και αρκετή ώρα στο βίντεο, θα ολοκληρώσω εγώ τη γέφυρα μόνος μου. Και θα επανέλθουμε για να τη δούμε στην τελική της μορφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Θέλω να φτιάξω αυτά τα πιστολάκια εδώ του S+. Ποιο είναι? Το Transparency Cycler και το Model Selector. Αυτά τα δύο. Θα χρειαστώ το Model Selector για την ώρα. Βάλω το εδώ στο ένα. Λοιπόν, έχω τελειώσει τη γέφυρα. Χρειάστηκε να πάω άλλη μία φορά για κρύσταλλα και μία φορά για cementing paste. Και ολοκλήρωσα όλη τη γέφυρα. Για να δούμε τώρα. Αυτό εδώ. Μπορώ να το κάνω no sides. Μπορώ. Με δεξί κλικ το κάνω copy. Και μετά αυτό μπορώ να το κάνω paste σε όλα αυτά εδώ. Και είναι σαν να μην υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν, κάνουν τη δουλειά τους, αλλά είναι διάφανα. Έλα. Έτσι. Και έτσι θα είναι πολύ πιο όμορφη η γέφυρά μας. Λοιπόν, θα κάνουμε και αυτά. Αυτά τώρα δεν τα παίρνω. Τα κάνω διάφανα. Υπάρχουν, άμα πάω εδώ, ακουμπάω πάνω τους. Έλα και δεν βλέπω. Εδώ και εδώ, λογικά. Αυτά εδώ δεν θέλω να τα κάνω έτσι. Εδώ είναι η αρχή, οπότε πρέπει να έχει κάποια, να φαίνεται κάποια υποστήριξη, κάποιο ξεκίνημα. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ δεν θα έπρεπε να είναι foundation, θα έπρεπε να είναι ceiling. Okay, καλά, θα το φτιάξω μετά. Ή θα το φτιάξω τώρα, έχω ceiling. Ceiling, ceiling, ένα ceiling θέλω, μισό λεπτάκι. Εδώ είμαι με το ceiling μου. Ας ελπίσουμε ότι όταν θα πάρω αυτό πως θα πέσουν όλα τα άλλα κάτω. Το φοβάμαι λίγο. Φέρε μου μερικά πέτρινα. Τα μισά. Βάλτε εδώ. Να κάνω και καλά έτσι μια υποστήριξη από εδώ. Έτσι. Ότι και καλά αυτό εδώ το ceiling ακουμπάει πάνω σε αυτό. Για να μην το χάσουμε. Μπορεί να μην πέφτει ούτως ή άλλως. Αλλά επειδή δεν το ξέρουμε. Βάζουμε αυτό. Και είμαστε κόμπλε. Φέρει και αυτά εδώ τώρα πίσω. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε κάνει... Α, πρέπει. Φέρε το Model Selector. Πάμε στο Arch and Travis. Και να κάνουμε διάφανα και αυτά που είναι εδώ. No sides. Ωραία. Δεξί κλικ. Το κάνουμε copy και αριστερό κλικ εδώ. Το ίδιο και από αυτά που είναι εδώ κάτω, τα είχαμε κάνει από κάτω. Ναι. Εδώ δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτά εδώ θέλω να φαίνονται τα αρχικά. Οπότε είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, τώρα το πιο ωραίο κομμάτι. Να
Λοιπόν, δεξί κλικ να κάνουμε clear, ωραία. Σε αυτό εδώ θέλω τρεις πλευρές. Ποιες τρεις όμως? Αυτές τις τρεις. Και σε αυτό εδώ θέλω τρεις πλευρές. Ναι, αυτές τις τρεις, ωραία. Και σε αυτό εδώ θέλω δύο πλευρές. Αυτές, μπορώ να το κάνω copy αυτό εδώ, τέλεια. Και έχουμε τώρα αυτό εδώ το σχήμα που είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω κάνει clear, ωραία. Τις σκάλες δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε template. Λογικό νομίζω. Αυτά εδώ τώρα. Έχουμε εδώ και αυτά τα foundation, τα οποία, μισό λεπτό, να ξεκινήσω από τα ceiling. Αυτό εδώ σου θέλω μία πλευρά, μόνο αριστερά. Έτσι. Και θα το κάνω copy σε όλο αυτό εδώ. Και εδώ, clear, θέλω δύο πλευρές. Ποιες δύο όμως? Δύο, γωνία θα είναι, corner. Οπότε πάω από εδώ και το κάνω έτσι. Μετά, εδώ θέλω μία πλευρά. Το α, αυτό, ναι. Copy. Εδώ. Όπα, αυτό μάλλον έχει μπει λίγο ανάποδα. Είναι και λίγο πιο κάτω. Τέλος πάντων. Νομίζω δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ναι. Αυτό θα είναι γωνία. Έτσι. Και από εδώ και πέρα όλα αυτά θα είναι μία πλευρά. Η οποία πλευρά θα είναι η πλευρά C. Copy σε όλα τα υπόλοιπα. Τέλεια. Clear. Εδώ θέλω γωνία. Ναι. Εδώ θέλω μία πλευρά που θα είναι από εκεί, η οποία είναι κάτω από το έδαφος. Αλλά εγώ θα το κάνω. Λογικά είναι αυτό. Αυτό εδώ, επειδή είναι πολύ άκρη, να το κάνω, πώς να το κάνω τώρα αυτά? Ξέρεις τι, λοιπόν, κάντω, τι είμαστε εδώ γωνία, κάντω μία πλευρά, έτσι, αυτό κάντω διάφανο, ναι, αυτό διάφανο. Και αυτό θα το κάνω μία πλευρά, αυτή που είναι μέσα στο έδαφος και δεν φαίνεται. Η οποία είναι ή το C ή το B. Μπορώ να το δω έτσι. Ναι, σωστά. Και αυτό θα είναι γωνία, η γωνία από εκεί. Έτσι, μάλλον. Μπορεί, ίσως. Ναι, σωστό το έκανα. Τέλειο θα έλεγα. Εδώ κάτι έχει ξεφύγει. Δεν πειράζει. Δεν φαίνεται καν. Αυτό θα είναι μόνο αριστερά. Ωραία, δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω copy. Α, όχι, είναι ήδη εκεί. Clear. Και όλα αυτά εδώ στη μέση θα είναι αόρατα. Τσακ, 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 τσακ. Για να δούμε τι κάναμε. Ω, τέλειο, τέλειο. Αυτή εδώ είναι η γέφυρα, η οποία είναι διάφανη και έχει δεξιά-αριστερά αυτές τις δύο μεταλλικές γραμμές που φαίνονται. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω η γέφυρα είναι έτοιμη. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Ίσως να της βάλω μια ελαφριά διαφάνεια. Για να δούμε. Transparency. Πάμε εδώ στη μέση. Opacity 0,5 update done. Πολύ ωραία, την έκανα όλη τη γέφυρα 0,5, νομίζω είναι πολύ καλύτερα έτσι. Αυτή ήταν η γέφυρα.
Μπορεί εγώ να κάτσω τώρα να προσθέσω τίποτε κάγκελα στις άκρες, θα δούμε, θα το κάνω εκτός κάμερας, θα το δείτε έτοιμο στο επεισόδιο του Χρήστου μάλλον. Αυτή ήταν η γέφυρα στο Ragnarok, αφήστε τα σχόλιά σας να μου πείτε αν σας αρέσει. Αφήστε ένα like στο βίντεο, κάντε subscribe για να ενημερώνεστε όταν ανεβάζω καινούργια βίντεο. Γράψτε μου στα comments ό,τι θέλετε να μου πείτε και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο ARK που θα είναι στο The Island. Οπότε μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!